Και πάμε τώρα στο τελευταίο τετράτομο που έχει ήδη κυκλοφορηθεί με τον ίδιο τίτλο, Θησαυρός, όπου εδώ είναι το πιο δύσκολο έργο του Αγίου Νικοδήμου, γιατί το έγραψε και σε προχωρημένη ηλικία και είναι μια παγκόσμια ιστορία, οι Άγιοι δηλαδή της Εκκλησίας, από καταβολής κόσμου μέχρι το 2017, συμπληρωμένο και από εμάς. Αλλά ο κορμός είναι το έργο του Αγίου Νικοδήμου, το συναξαριστής, τον οποίο ο ίδιος επεξεργάστηκε γυρίζοντας όλες τις βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, διορθώνοντας, συμπληρώνοντας και ούτω καθεξής, το νέο μαρτυρολόγιο που συνέγραψε από αρχής ο ίδιος, το νέο εκλόγιο και στη φιλοκαλία τους βίους που είχε γράψει όταν ήταν σε πολύ μικρότερη ηλικία. Όλα αυτά είναι ενωμένα και πέρα από το κείμενο, η πρωτοτυπία του έργου είναι εδώ πέρα, τα εξώφυλλα να πούμε λίγο, ότι είναι στον πρώτο τόμο ο Ιησούς σε ένα σκίτσο. Δωδεκαετής ο Ιησούς είναι εν μέσω των νομοδιδασκάλων και τους διδάσκει. Και κάθονται, στέκονται έτσι και τον ακούνε. Αυτό το οποίο γιορτάζουν δηλαδή 1η Σεπτεμβρίου, το οποίο ξεκινάει το εκκλησιαστικό. Αυτό γραφίστηκε για τον συναξαριστή, το σερβικό του πατρός Ιησού την Υπόποβη. Του νυν Αγίου. Αγίου Υπόποβη, τον οποίο γιορτάζουμε σε λίγες μέρες. Και, ναι. Και από εδώ και πέρα τώρα οι τρεις επόμενοι τόμοι έχουν εικονογράφηση. Ο πρώτος είναι απλός, λιτός, έτσι, το σκίτσο σαν του Αγίου Νεκταρίου. Και στο πιστόφυλλο έχουμε από τη Βούλα. Τα εισόδια της Θεοτόκου. Σε ασπρόμαυρο, έτσι. Από τη Βούλα, από την Άνω Βούλα, τον Άγιο Νεκτάριο. Ωραία. Δεύτερος, τρίτος και τέταρτος τόμος όμως είναι ο δεύτερος τόμος έχει τον Παντοκράτορα από τον Άγιο Νεκτάριο Άνω Βούλας και στο πιστόφυλλο τη γέννηση που την είδαμε και πριν. Ο τρίτος τόμος έχει τον Παντοκράτορα από τον προφήτη Ηλία του Πειραιός και την Βαϊοφόρο, δηλαδή την είσοδο του Κυρίου επάνω στο γαϊδουράκι μαζί με τους Αποστόλους, την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα. Και ο τέταρτος τόμος έχει πάλι Παντοκράτορα, είναι πολύ ωραία το έχετε κάνει που βάλετε Παντοκράτορες, είναι μια ενότητα. Ο Παντοκράτορας από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλάνδρι. Και στο Χριστόφυλλο. Και ο Χριστόφυλλο. Η κοίμηση στη Θεοτόκου που έχει πάρα πολλά πρόσωπα και πολλή δουλειά. Εδώ έχει εργαστεί πάρα πολύ ο Αθανάσιος Κουτσιπετσίδης που είναι ένας σεμνός άνθρωπος, δεν προβάλλεται, αλλά είναι νομίζω είναι από τη Βούλα, τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ελλάδα. Από τη Βούλα, τον Άγιο Νεκτάριο. Γιατί διαλέξαμε τώρα τον Παντοκράτορα, θα βλέπετε τον Παντοκράτορα ως ήλιο της δικαιοσύνης που λέει η Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Χριστός δηλαδή στη Δευτέρα Παρουσία, ο Κρητής. Και θέλει να πει δηλαδή ότι σε αυτό το έργο εδώ έχουν συμπεριληφθεί οι Άγιοι από τον Αδάμ μέχρι τις μέρες μας αυτή τη στιγμή, αλλά υποτίθεται θα συνεχίσουν μέχρι τη συντελεία. Γιατί στη Δευτέρα Παρουσία θα μας κρίνει ο Κύριος με βάση το Ευαγγέλιο. Το νόμο της χάρη του δηλαδή. Και έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια εδώ, όπως βλέπετε. Ναι. Η συμβολή τώρα του πατρός Σταματίου, εκτός από τα εξώφυλλα εδώ, επειδή είχε συνεργαστεί στη δεκαετία του 70 με τον Άγιο, όπως λέει και ο ίδιος, Ιουστίνο Πόποβιτς, είναι εικονίδια από το έργο. Από το έργο «Βίη των Αγίων» του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, το οποίο για τη Σερβία και για τη Σερβική Εκκλησία είναι μνημειώδες. Δεν υπάρχει 13 άλλο. 13 τόμοι. Έχουν πάρει δηλαδή εικονίδια από αυτό το ναι. υπέροχο έργο, που είναι απόδοση του Παπά Σταμάτη του Σκλήδη. Σε όλους τους Αγίους, σχεδόν κάθε μέρα έχουμε 2-3 Αγίους, εκτός από το κείμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε δύναμη, να είστε καλά, Θεό και υγεία να προχωρήσετε και σε άλλα έργα. Ευχαριστούμε πολύ.